ένας φιλόσοφος, ο Τζόρτζιο Αγκαμπέν, ο οποίος έχει θεωρηθεί από το κατεστημένο της φιλοσοφίας της βιοπολιτικής και της βιοιατρικής το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη ως ο αποδιοπομπαίος τράγος, το μαύρο πρόβατο, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει για να περιγράψει την κατάσταση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, έχει χρησιμοποιήσει τον εξής όρο, «état d'exception», κατάσταση εξαίρεσης, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε μια σημαντική ομιλία του, περιέγραψε, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τον Φουκώ, που πρώτος μίλησε στην ιστορία της σεξουαλικότητας και στην ιστορία της φυλακής, μέχρι τον Άγιο Φραγκίσκο και τον Θωμά τον Ακινάτη, μίλησε για το πώς σιγά σιγά δομές και θεσμοί καταπίεσης και καταστολής κατασκευάζονται με αφορμή μια πανδημία σήμερα, μια χρεοκοπία προχθές και αύριο πιθανώς μια τρομοκρατική επίθεση, και όταν αυτή η αντιμετώπιση, όταν αυτή η κρίση φεύγει, παραδείγματος χάρη όταν φεύγει η χρεοκοπία, όταν φεύγει η πανδημία, γιατί κάποια στιγμή θα φύγει η πανδημία, όταν φεύγει η τρομοκρατική επίθεση, οι δομές αυτές της καταπίεσης και της καταστολής, αυτό το état d'exception μένει. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε καταλάβει, μπορεί ο Αγκαμπέν να είναι λίγο ακραίος αυτά που λέει, μπορεί να μην συμφωνώ σε όλα μαζί του, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει το τι πάει, σε τι πάει να μετατραπεί σήμερα η Ευρώπη. Η άκρα δεξιά το έχει πιάσει καλύτερα από μας. Και ασκώ αυτοκριτική και στην αριστερά. Μίλησε για το κινέζικο κοινωνικό σύστημα, για το νέο κινέζικο κοινωνικό σύστημα κατηγοριοποίησης των ανθρώπων. Ξέρετε ότι στην Κίνα το κατόνομα κομμουνιστικό κόμμα, κατ' ουσίαν καπιταλιστικό κόμμα, έχει επιβάλει μια τέτοια χούντα που οι άνθρωποι ακόμη και στο Weibo, το δικό τους στο Facebook, όταν πάνε να κάνουν like, λαμβάνουν, πώς το λένε, points, σε ένα point system, ένα ιδιότυπο κοινωνικό point system, λαμβάνουν points για το πόσο πυθύνοι και υπάκουοι και πειθαρχημένοι και καλοί πολίτες είναι. Εάν υιοθετήσει κανείς τη λογική του Αγκαμπέν και του Φουκώ, θα καταλάβει και λίγο όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο με το μνημόνιο, που στο όνομα της αντιμετώπισης χρεοκοπίας θυσιάστηκαν δικαιώματα και κεκτημένα αιώνων, δεκαετιών τουλάχιστον, θα καταλάβει και αυτή την κατάσταση εξαίρεσης που πάει να σχηματιστεί με την πανδημία. Σας θυμίζω, γιατί δεν αναφέρθηκε από κανέναν, ότι αυτή η συνέλευση εδώ κανονικά δεν μπορούσε να γίνει πριν από ένα μήνα. Και έχω την αίσθηση ότι αν δεν είχαμε τις εκλογές των δικηγορικών συλλόγων της χώρας σε 15 μέρες από σήμερα, εκείνη η κοινή υπουργική απόφαση που απέκλειε τους συναδέλφους τους ανεμβολίας τους ή χωρίς να έχεις φέρει δεν ξέρω και εγώ πόσα rapid test, δεν θα μας επέτρεπε να κάνουμε σήμερα εκλογές. Γιατί το λέω, γιατί κάνω όλη αυτή την εισαγωγή? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι η αξιολόγηση έτσι όπως πάει να τη φέρουν τώρα, θέλει να δημιουργήσει μια κατάσταση εξαίρεσης, μια état d'exception στην εκπαίδευση. Να καταργήσει αυτή την ομαλότητα ή την κανονικότητα την οποία είχαμε συνηθίσει και την οποία η αριστερή εμείς την ονομάζουμε το δημοκρατικό σχολείο της μεταπολίτευσης, το οποίο θεσπίστηκε επί Πασόκ, να μην το ξεχνάμε αυτό, με την ψήφο και του ΚΚΕ το 1985, ο 1566 το 85, και να φτιάξει ένα άλλο πράγμα. Ένα άλλο πράγμα, μια μόνιμη κατάσταση στην εξαίρεση, στην οποία ούτε ο συνάδελφος θα μπορεί να είναι συνάδελφος, θα είναι πλεινάδελφος, θα είναι ανάδελφος, γιατί ο καθένας τα κοιτάει την πάρτη του, ούτε ο συνάδελφος, τέλεχος, διευθυντής θα είναι συνάδελφος. Θα είναι ένας μάνατζερ
θα είναι ένας εργοδότης, πιθανώς αύριο θα είναι κάτι άλλο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια αλλαγή εποχής, σε μια μεταβατική κατάσταση, στην οποία μια κυρία ονόματι Κεραμαίος θα μπορούσε να ονομάζεται οτιδήποτε, με τη βοήθεια όλων αυτών, των ΜΜΕ. Εάν δεν καταλάβουμε αυτό, τότε εγώ καταλαβαίνω το προβληματισμό που βάζουν οι συνάδελφοι και καταλαβαίνω και τον προβληματισμό που βάζουν οι συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι εδώ για να μας ακούσουν, φύγανε. Προφανώς έχουν πιο σημαντικά πράγματα να κάνουν. Ίσως πήγανε στην πορεία που γίνεται ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη στην Κόρινθο αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ καταλαβαίνω αυτό που λένε και οι της ΔΑΚΕ. Ότι κοίταξε να δεις, η πολιτική γραμμή είναι αποφασισμένη από τα πάνω, από τις Βρυξέλλες, από πολύ πάνω, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Και αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, πρώτος το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Αυτή ήταν η μεγάλη ζημιά που έκανε δυστυχώς ο συνασπισμός. Ένα κόμμα για το οποίο και εγώ και άλλοι είχαμε αρκετές ελπίδες. Ότι χτύπησε την εναλλακτική, τη δυνατότητα να μπορεί να μην έρθει αυτή η ετάτ' εξεψιόν. Αυτό που λένε λοιπόν οι συνάδελφοι, ότι κοίταξε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, άρα τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να ζητήσεις λίγα λεφτά παραπάνω. Ο Ζαραφέτας, ο συνάδελφος, που ανήκει στην ΠΕΚ, αλλά η τοποθέτησή του ήταν ιδεολογικά, θα μου επιτρέψει Γιώργο, το λέω καλόγνωμα, ήταν πιο κοντά στη λογική της ΔΑΚΕ, έχει μια βάση σε αυτό που λέει. Ότι όντως, από τη στιγμή που δεν μπορείς να το αποφύγεις, θα κοιτάξεις να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Παραγγέλνω, συγγνώμη, να σε διακόψω, συγγνώμη, συνάδελφοι. Αναφέρθηκα και στο τέλος για να δείξω τη γέφυρα. Απλώς θέλω να το εξηγήσω. Γι' αυτό και εγώ λέω, κοίταξε, εσύ το λες επάρθεια, εγώ το λέω εξαγωγή μεγαλύτερης σχετικής υπεραξίας. Έτσι το λέμε εμείς. Λοιπόν, ουσιαστικά ότι θα δουλεύουμε περισσότερο για τα ίδια λεφτά. Λέω λοιπόν ότι μία λογική για να βαδίσεις είναι πράγματι να προσπαθήσεις να διαπραγματευτείς τη θέση σου μέσα σε αυτό το καινούριο περιβάλλον. Είναι μία λογική αυτή. Έχουμε φτάσει σε αυτή τη λογική. Να χρησιμοποιήσω ένα ακραίο, εντελώς ακατάλληλο παράδειγμα. Ακόμη και μέσα σε μια φυλακή, οι φυλακισμένοι δεν πεθαίνουν. Κάποιοι πεθαίνουν από την μελαγχολία, κάποιοι άλλοι όμως βρίσκουν τρόπο να προσαρμοστούν. Ένας φτιάχνει μια αυλή, άλλος ασχολείται με τη βιβλιοθήκη. Προσπαθούν να προσαρμοστούν, γιατί ο άνθρωπος είναι στη φύση του να επιβιώνει. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά ακόμη και να φτάσουμε, ρε παιδιά, σε αυτό το σημείο, ακόμη και αν ισχύει ότι έχουμε φάει τη μεγαλύτερη ήττα των τελευταίων δεκαετιών, ότι το σχολείο του 1566 τελείωσε. Και όταν λέω το σχολείο του 1566, δεν μιλάω μόνο για την αξιολόγηση, μιλάω, ας πούμε, και για την τράπεζα θυμάτων. Γιατί η αξιολόγηση είναι άμεσα δεμένη με την τράπεζα θυμάτων. Ακόμη και αν το δεχτούμε αυτό. Ακόμη και αν πάμε σε ένα εντελώς διαλυμένο, αποδιαρθρωμένο σχολείο, όπως είναι αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, ας πούμε. Σε κάποιες πολιτείες, το ξέρετε ότι ο δάσκαλος δεν έχει καν σύμβαση εργασίας. Βρήκα μια συνδικαλίστρια από το Σικάγο, συναδέλφισσα, η οποία δεν ήταν καν πολιτικά ιδεολογικά στον ίδιο χώρο, και της λέω ποιο είναι το βασικό σας αίτημα, και μου λέει να μπορούμε να υπογράψουμε σύμβαση εργασίας. Να μην μας λέει ο διευθυντής, γιατί προσλαμβάνονται από τον διευθυντή. Ακόμη και εκεί όμως υπάρχει σωματείο. Υπάρχει σωματείο, υπάρχει συλλογικό. Ακόμη και εκεί, μέσα στη μαύρη μαυρίλα. Ακόμη και στην Αριζόνα, πέρσι, μέσα στην πανδημία, 2 εβδομάδες οι άνθρωποι κάνανε απεργία, οι δάσκαλοι. Τα μόνα σωματεία σε όλο τον κόσμο τα οποία κινητοποιούνται, παιδιά, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί όλοι εργαζόμενοι είμαστε, τα σωματεία που κινητοποιούνται πιο πολύ είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι οι εκπαιδευτικοί. Γιατί, έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Εγώ πιστεύω γιατί. Ένα, δουλεύουμε σε έναν χώρο όπου υπάρχει αυτό που λέμε συλλογικότητα εξορισμού. Δουλεύουμε μαζί με άλλους ανθρώπους. 2, είμαστε μικροί διανοούμενοι. Μπορεί να φαίνεται ποπόδης ο όρος, αλλά αυτό είμαστε. Μικροί διανοούμενοι. Και αν το συνδικαλιστικό κίνημα
δεν βρει τρόπο να αναδομήσει την συλλογική ταυτότητα την οποία κατάφερε το κίνημα να φτιάξει τη δεκαετία του 70 και του 80 και αν δεν καταφέρει να οικοδομήσει εκείνες τις πνευματικές υλικές και συνδικαλιστικές αντιστάσεις και εγώ θα έλεγα και πολιτικές, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά μιας ΕΛΜΕ μόνο, ούτε καν της ΟΛΜΕ. Αυτό είναι δουλειά ενός πολιτικού κινήματος που να μας κάνει εμάς μικρούς διανοούμενους που θα ανατρέψουμε όλη αυτή την απομόρφωση της σύγχρονης εποχής που έφερε, που την επέτεινε η τηλεκπαίδευση. Και θα μπορέσει να δώσει ένα άλλο όραμα, που θα μπορέσει να προστατέψει τα πιο στερημένα παιδιά από αυτό τον ολετήρα που θα είναι η Τράπεζα Θεμάτων. Και εκεί νομίζω ότι η κοινωνία δεν θα είναι πολύ μακριά μας στην Τράπεζα Θεμάτων όταν δει τα πρώτα αποτελέσματα, εκτός εάν πάμε και ευτελίσουμε τη διαδικασία στο Λύκειο, γιατί αυτό θα κάνουμε, γράφοντας, για να μιλάμε μεταξύ μας, γράφοντας τις απαντήσεις στον πίνακα, στην τρίτη γυμνασίου στην Πίζα, στην έκτη δημοτικού στην Πίζα, γράφουμε τις απαντήσεις στον πίνακα, οπότε θα ευτελίσουμε εντελώς τη διαδικασία της κριτικής αποτίμησης, της αξιολόγησης του μαθήματος κτλ. Λοιπόν, για να μην χαωθώ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ποια μπορεί να είναι εκείνη η τακτική η οποία θα πετύχει το στρατηγικό στόχο της αναδόμησης της συλλογικότητας και της μετατροπής, της ιδεολογικής μετατόπισης των συναδέλφων σε μικρούς διανοούμενους. Δεν μπορεί να είναι προφανώς απλά μία ψήφο την άλλη εβδομάδα. Προφανώς. Και δεν μπορεί να είναι και μία συνέλευση που αυτοαποκαλείται συνέλευση, ενώ στην ουσία δεν είναι. Δύο αντάτομα είμαστε. Είμαστε κάτι σαν ιονί, να το πω έτσι. Για να είμαστε επίσης ειλικρινείς. Εγώ νομίζω ότι αυτό το ερώτημα, με αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναμετρηθούμε. Σίγουρα πάντως θέλω να πιστεύω ότι πριν παραδοθώ σε αυτό που έλεγε ο Όργουελ στο 1984, το μέλλον της ανθρωπότητας είναι μια μπότα, λέει, πάνω σε ένα πρόσωπο. Πριν παραδοθώ σε αυτό, θέλω να το ψάξω λίγο καλύτερα. Να πάω εκεί που έλεγε ένας σπουδαίος δάσκαλος πριν από 80 χρόνια, αυτό που έλεγε «εκ των κάτω το φως», ο Δημήτρης Ογλινός. Και κλείνω με αυτό. Ο Δημήτρης Ογλινός, μέσα στη μαύρη μαυρίλα της κατοχής, το 1943, με γερμανικά τάγκς, με την υγεία του τσακισμένη, με το φασισμό, τον πραγματικό φασισμό, όχι αυτό που λέμε εμείς είναι φασίστρικοι, κανονικός φασισμός, να προελάβει, έγραψε μία φοβερή διακήρυξη και περιέγραψε εκείνο το σχολείο, το οποίο σχολείο του 1943 είναι πιο μπροστά από το σχολείο που ετοιμάζει η κυρία Κεραμέουσου. Εγώ νομίζω λοιπόν πρέπει καταρχάς να θυμηθούμε τα ανάματα στα οποία βαφτιστήκαμε στο παρελθόν, να θυμηθούμε τη σπουδαία ιστορία αυτού του εκπαιδευτικού κινήματος, αυτού του εκπαιδευτικού ρεύματος. Θέλουμε να πιστεύουμε με μεγάλη ταπεινότητα ότι όλοι μας από όλες τις παρατάξεις έχουμε κάτι να προσφέρουμε σε αυτό και ως ενωτική αγωνιστική κίνηση, ως παρεμβάσεις, αρέμ και ανένταχτη, θέλουμε να πιστεύουμε ότι βάλαμε ένα λιθαράκι τα τελευταία 2 χρόνια όσο μπορούσαμε για να μεγαλώσει αυτό το φως εκ των κάτω. Σας καλούμε να μας υπερψηφίσετε την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, στις εκλογές, για να λάμψει ακόμη πιο δυνατά αυτό το φως. Ευχαριστώ.